Καλησπέρα σε όλους. Πρωτού ξεκινήσω να σας πω πως πιθανόν σε ένα παράλληλο σύμπαν είστε εσείς αγχωμένοι και είμαι εγώ χαλαρός εδώ πέρα πάνω. Αλλά επειδή είμαστε σε αυτό το σύμπαν, ας ξεκινήσουμε. Θα φορτώσω την διαφάνεια πρώτα. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για τρία απλά πράγματα. Πρώτον, το ψηφιακό περιεχόμενο. Ή αλλιώς στα αγγλικά, digital content. Στην ουσία είναι η πληροφορία που λαμβάνουμε κάθε μέρα από το ίντερνετ. Δεύτερον, για τα social media, που νομίζω λίγο πολύ όλοι τα χρησιμοποιούμε. Και τρίτον, όπως είπε και ο Φίλιππος, για μια εφαρμογή με το όνομα Web Plus, που απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τους βοηθάει να βρίσκουν τις πληροφορίες που θέλουν. Οπότε, ας ξεκινήσουμε. Digital content. Καθημερινά που είμαστε στο ίντερνετ, όλοι λαμβάνουμε ψηφιακή πληροφορία. Οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από το ίντερνετ ονομάζεται ψηφιακό περιεχόμενο. Digital content. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μία είδηση που μπορεί να διαβάσετε όταν καθόλου στον υπολογιστή σας, όπως τα πρόσφατα που γίνανε με την Ρωσία. Άλλο παράδειγμα. Ένα τραγούδι στο YouTube που μπορείτε να ακούσετε είτε στο YouTube είτε όπου αλλού θέλετε. Ακόμα και αυτό εδώ. Όσα κιλά πήρε η Τσιμτσιλή στην πρώτη της εγκυμοσύνη, είναι ψηφιακό περιεχόμενο, γιατί το πήραμε από το ίντερνετ. Το θέμα είναι πως καθημερινά όλοι μας ξεκινάμε πιθανόν τη μέρα μας ανοίγοντας τον υπολογιστή και τελειώνουμε τη μέρα μας ξαπλώνοντας το κρεβάτι με το κινητό από πάνω. Οπότε, κάτι τέτοιο είναι για όλους μας το μυαλό. Κάπως έτσι χωρίζουμε την πληροφορία που λαμβάνουμε. Τι εννοώ? Υπάρχει πληροφορία που την εκτιμάμε και μας αρέσει, η ποιοτική πληροφορία δηλαδή, την οποία την κατατάσσουμε δεξιά, και υπάρχει και πιθανόν πληροφορία που δεν μας αρέσει τόσο πολύ, μας περνάει και αδιάφορη, και τη βάζουμε στο spam. Το θέμα είναι πως έχει καταλήξει να έχει περισχύσει ποσότητα από την ποιότητα. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε το λεγόμενο quality over quantity. Έχουμε χαθεί μες στην ποσότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πόσες φορές σας έχει τύχει να ψάχνετε κάτι στο Google, γράφετε πάνω, σας επιστρέφει 9 εκατομμύρια αποτελέσματα και κανένα δεν είναι αυτό που θέλετε. Τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα, γιατί δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο να πηγαίνει στη δεύτερη. Θα σας πω κι άλλο ένα παράδειγμα, που είναι πιο πολύ προσωπική εμπειρία και καθημερινή κιόλας. Πόσες φορές είστε στο YouTube, ας πούμε, ξεκινάτε από ένα ωραίο τραγούδι, όπως είδαμε πριν, Rolling Stones, και μόλις τελειώνει το τραγούδι, από εκεί η δεξιά που έχει τις προτάσεις, πάτε στο επόμενο. Μετά πάτε στο επόμενο. Μετά στο επόμενο. Και μετά από 3 ώρες ακούτε Παντελίδη. Έχετε καταλήξει το Παντελίδη. Το θέμα είναι πώς φτάσαμε εδώ όμως. Πώς κέρδισε η ποσότητα. Πριν το 2000, οι περισσότεροι χρήστες του ίντερνετ μπαίνανε με σκοπό να βρουν πληροφορία. Τίποτα άλλο. Μετά το 2000 και σε συνδυασμό με την έκρηξη που έγινε από τα social media, οι περισσότεροι μπαίνουμε για να δημιουργήσουμε πληροφορία. Να δούμε με πολύ απλά παραδείγματα πώς τη δημιουργούμε. Θα ήθελα να σηκώσετε το χέρι εδώ μέσα πόσοι έχετε κάνει check-in σήμερα στο σημερινό event. Ωραία. Αλλά μην πάμε σε κάτι πιο εξειδικευμένο, πάμε σε πιο απλά. Πόσοι μπαίνετε κάθε μέρα στο Facebook? Όλοι, σχεδόν. Ή για τους πιο έτσι που τους αρέσει ο γραπτός λόγος και σχολιάζουν τα πάντα, πώς χρησιμοποιείτε το Twitter καθημερινά και σχολιάζετε οτιδήποτε γίνεται, είτε σε ένα χώρο που είστε, όπως ο κύριος από εδώ, είτε όπου βρίσκεστε. Και μιας και ανέφερα Twitter, να σας υπενθυμίσω ότι το hashtag εδώ πέρα για το event είναι TEDxaWeb και μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε και για του λόγου το αληθές θα κάνω και εγώ την αρχή επί τόπου. Θα κάνω ένα tweet. Γράφω ότι μιλάω live, hashtag, στο TEDxaWeb. Tweet. Μόλις δημιουργήσαμε ψηφιακό περιεχόμενο αυτή τη στιγμή. Μαζί, παρέα, εδώ πέρα. Είδαμε τι γίνεται σε αυτήν εδώ την αίθουσα και πώς χρησιμοποιούμε social media. Το θέμα, να δούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Κάθε μέρα γίνονται 6 εκατομμύρια check-in στο Foursquare. Οι πιο πολλοί που έχουν μαγαζιά πιθανόν σας ευχαριστούν που τους κάνετε δωρεάν διαφήμιση, δηλαδή. Στο Facebook, κάτι μας κόπηκε εδώ πέρα, γίνονται καθημερινά
760 εκατομμύρια posts. Ωραία, πιθανόν το νούμερο που έχω βάλει εκεί πάνω ίσως δεν σας λέει απολύτως τίποτα. Άμα σκεφτούμε όμως ότι άμα κάνουμε τον υπολογισμό αυτό βγαίνει σε 500.000 posts το λεπτό, φανταστείτε πως ήδη τώρα που μιλάω έχουν γίνει 2 εκατομμύρια posts. Δηλαδή, απίστευτη πληροφορία. Ακόμα για το Twitter που είπαμε, γίνονται 58 εκατομμύρια tweets κάθε μέρα. Άμα αναλογιστούμε ότι ο πληθυσμός Ιταλίας είναι περίπου 60 εκατομμύρια, είναι σαν καθημερινά να τουιτάρει όλη η Ιταλία. Χαμός. Το θέμα είναι πώς μας βοηθάνε τα social media να διακρίνουμε την ποιοτική πληροφορία. Τα social media, τα πιο πολλά αν όχι όλα, έχουνε... Θα το αφήσω κάτω αυτό. Έχουν ένα μετρικό σύστημα, το οποίο σας υποδεικνύει τι είναι καλό. Νομίζω λίγο πολύ όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό. Και κάποιοι αυτό. Και ίσως λιγότεροι αυτό. Ναι. Οπότε στην ουσία, μας λέει το Facebook για παράδειγμα, ότι ένα post που έχει πολλά likes είναι και ποιοτικό. Παράδειγμα, αυτή εδώ η πολύ ωραία φωτογραφία από τον δισμό της Κορίνθου. Έχει αρκετά likes, είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία, αντικειμενικά. Σημαίνει πως άμα συναντήσουμε μια φωτογραφία με περισσότερα likes, πιθανόν θα είναι κάτι πιο ποιοτικό. Συμβαίνει έτσι όμως. Δηλαδή, αυτή εδώ η φωτογραφία είναι πιο ποιοτική. Προφανώς αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Εκτός άμα είστε believers, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πώς θα καταφέρουμε να φιλτράρουμε την πληροφορία που λαμβάνουμε. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει στην ουσία να φιλτράρουμε το δίκτυο από το οποίο λαμβάνουμε πληροφορία. Πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει ο καθένας να βρει άτομα στο δίκτυό του που πιθανώς να έχουν κοινά ενδιαφέροντα, απόψεις, γούστα με αυτόν και να του δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα από όσους δίνει στους άλλους χρήστες. Υπάρχουν φορές που τα social media το κάνουν αυτό για μας. Δηλαδή, για παράδειγμα το Facebook, ας πάρουμε το newsfeed του Facebook και το newsfeed του Instagram. Όταν είστε στο Facebook, είστε εκεί πέρα και σκρολάρετε όλη μέρα, κατεβαίνετε, βλέπετε νέα, φωτογραφίες. Ίσως έχετε παρατηρήσει περισσότεροι ότι αυτά που βλέπετε είναι είτε από τους κολλητούς σας, είτε από πολύ καλούς σας φίλους, είναι γενικά από άτομα που έχετε μεγάλο interaction μαζί τους. Κοινώς το Facebook εξατομικεύει την πληροφορία για τον καθένα σας και σας τη δίνει. Σε αντίθεση στο Instagram, κατεβαίνεις και ίσως βλέπεις και φωτογραφίες που δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου. Βλέπεις δηλαδή όλους όσους ακολουθείς. Δεν κάνει κανενός είδους φιλτράρισμα. Το θέμα είναι πως με βάση τα παραπάνω, ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι η ομάδα που λαμβάνει την πιο πολλή πληροφορία. Λοιπόν, την απάντηση δεν θα τη δώσω εγώ. Την απάντηση μας την έδωσε μία έρευνα, η οποία μας είπε πως το 96% μεταξύ των ηλικιών 18 έως 24 κάνει μεγάλη χρήση του ίντερνετ. Όπως καταλαβαίνετε, 18 με 24 μιλάμε για τους φοιτητές. Αλλά ας το εξετάσουμε λίγο αυτό. Ας δούμε, ας πούμε, μία μέρα στη ζωή του Έλληνα φοιτητή. Λοιπόν, ο Έλληνας φοιτητής σηκώνεται το μεσημέρι και θα πάει στη σχολή του. Πριν πάει στη σχολή του όμως, πρέπει να δει κάποιες πληροφορίες. Παράδειγμα, πρέπει να δει αν έχουν απεργία τα μέσα. Πρέπει να δει αν έχει απεργία το προσωπικό του πανεπιστημίου. Πρέπει να δει αν βγήκε πρόγραμμα εξεταστικής. Πρέπει να δει αν βγήκε πρόγραμμα θυμάτων. Πρέπει ακόμα να δει αν είναι κλειστή σήμερα η σχολή. Κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά σε εμάς. Σε εμάς, στη χώρα μας. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, και επειδή υπήρξα κι εγώ στη θέση σας, φοιτητής, αποφάσισα να δημιουργήσω μια εφαρμογή με το όνομα Aweb Plus, που βοηθάει τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να βρούνε την πληροφορία που θέλουν, γρήγορα και εύκολα. Για να μην χρειάζεται ο καθένας να ξυπνά και να ανοίγει 20 καρτέλες στο browser του, έχει όλη την πληροφορία που χρειάζεται στη τσέπη του. Δηλαδή, μέσα από την εφαρμογή μπορεί κάποιος να βρει τα σημεία βιβλιοδιανομής, να δει πώς θα επικοινωνήσει με την γραμματεία του, να δει τις ανακοινώσεις, οτιδήποτε.
Σκοπός τώρα είναι αυτή η εφαρμογή να μην μείνει εκεί, να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή, να καλύψει όλες τις σχολές στην Ελλάδα και όταν λέω ένα βήμα πιο πέρα, εννοώ και τεχνικά να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Φανταστείτε δηλαδή να βγαίνει το μάθημα που δώσατε πριν μια εβδομάδα και να το λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας. Δεν θα ήταν ωραίο αυτό? Άμα έχετε περάσει, θα ήταν. Θα ήθελα όμως να σταθώ λίγο πιο πολύ στο τρόπο δημιουργίας της εφαρμογής. Ήταν μια ιδέα που σκέφτηκα και είχε αρχή και τέλος. Σίγουρα η σχολή μου έδωσε αρκετά εφόδια, όμως δεν αρκεί αυτό. Πρέπει από μόνοι σας να εκμεταλλευτείτε τη δημιουργικότητα, κυρίως της ηλικίας τώρα που είμαστε όλοι συνέχεια δουλεύουμε και σκεφτόμαστε ιδέες. Πρέπει να κάνετε ομάδες, να σκεφτείτε καινοτόμες ιδέες, να τις υλοποιήσετε, τα πάντα. Σκεφτείτε απλά ότι οι CEOs που θαυμάζουμε σήμερα των τεχνολογικών κολοσσών, όταν ίδρυσαν τις εταιρείες τους, ήταν φοιτητές. Παραδείγματα. Steve Jobs. Zuckerberg. Του Facebook, άμα δεν το γνωρίζετε. Ιδρυτές της Google. Ακόμα και το τελευταίο trend, το Snapchat, οι ιδρυτές του είναι φοιτητές. Ήταν φοιτητές. Θα ήθελα να εστιάσω όμως πως το πιο βασικό είναι να μην εγκαταλείψετε αυτό που κάνετε, ό,τι αν σας λένε τριγύρω. Ναι, είναι δύσκολα στην Ελλάδα, αλλά άμα έχεις μια ιδέα και αγαπάς αυτό που κάνεις, σίγουρα θα γίνεις ο καλύτερος σε αυτό. Δεν πρέπει να συμβιβαστείτε με κάτι λιγότερο από αυτό που θέλετε να κάνετε. Μόνο έτσι θα καταφέρετε να γίνετε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνετε. Και για να κλείσω, θα σας πω μια σύντομη ιστορία. Το 2005, ένας εργαζόμενος στο Facebook προτείνει στο μάνατζέρ του να ενσωματώσουν βίντεο στην ιστοσελίδα τους. Ο μάνατζέρ του δεν δέχεται και ο εργαζόμενος, μένοντας πιστός στην ιδέα του, παρετείται από το Facebook για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία. Την ονόμασε YouTube. Σας ευχαριστώ.